Είναι πως η εκτείναξη της αγοράς κινείτων λόγω του Airbnb τα τελευταία χρόνια και η άνθηση της αγοράς τα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε μία αύξηση της τάξης του 20% στα ακίνητα. Αυτό σίγουρα δυσκολεύει τις οικογένειες και τις οικογένειες που πρέπει να στείλουν το παιδί τους που ζουν στην επαρχία και πρέπει να πληρώσουν εδώ κάποιο ενοίκιο. Σίγουρα οι περισσότεροι φοιτητές θέλουν να βρουν σπίτι στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς. Εκεί στους γύρω περιοχές για να βολεύονται μέσω του μετρό, μέσω των συγκοινωνιών να φτάνουν στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο θα περάσουν. Οπότε αυτές οι περιοχές αρχίζουν σιγά σιγά και είναι απαγορευτικές για τους συγκεκριμένους φοιτητές. Μέχρι τώρα ήταν και οι πιο οικονομικές περιοχές, όσο πιο κοντά στο κέντρο είσαι. Δηλαδή δεν ήταν σε κάποιο προάστιο που ήταν πολύ πιο δύσκολο. Και μόνο τώρα έχουν αυξηθεί οι τιμές και σε Αριανή, Ζωγράφη, όλο τον κέντρο. Αυξηθεί ακόμα και στο Εγάλεο που είναι και τότε. Και στο Εγάλεο. Και εκεί, αυξήσεις, και εκεί που εκεί, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, πλέον δεν βρίσκεις διαμέρισμα να μείνεις, το πιο μικρό διαμέρισμα, κάτω από 250 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι, ακόμη και αυτό το ποσό είναι ένα μεγάλο κόστος για τις ελληνικές οικογένειες. Και νομίζω αυτό, Αθανασία, είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς είχαμε την προηγούμενη περίοδο, γιατί και κάποιο σπίτι απλά να ψάχνει, όντως είναι αυξημένες τιμές και εντείνεται ακόμα περισσότερο αυτή την περίοδο.